όσο οι ώρες περνούν, τόσο πιο απομακρυσμένο είναι το ενδεχόμενο οι δύο εκτελεστές που δημοσίευσαν οι αστυνομικές αρχές να ταυτοποιηθούν. Οι δύο δράστες της τυγερής δολοφονίας του Θανάση Καλογερόπουλου, αν και πρόδωσαν την πορεία τους μέσω των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης που εξασφάλισε η ανακριτική ομάδα του ΤΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, φαίνεται πως δυσκολεύουν τις αρχές στην ταυτοποίησή τους. Σύμφωνα με πηγές του Α, πολλά πρόσωπα έχουν περάσει για κατάθεση σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί αν πρόκειται για τα άτομα που βρίσκονται πίσω από τις αποκριάτικες μάσκες. Κάποιοι είχαν άλωθη για το που βρίσκονταν εκείνη την ώρα, ενώ δεν έχει προκύψει οτιδήποτε εναντίον των υπόλοιπων. Η ανακριτική ομάδα που συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς στις έρευνες αναζητά επιπλέον υλικά από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης σε μια προσπάθεια να εντοπίσει καθαρότερες εικόνες που να καταγράφουν τους δύο εκτελεστές. Η πορεία τους μετά το φωνικό κατευθύνθηκε δυτικά, ενώ μετά τον εμπρισμό του οχήματος και του οπλισμού που χρησιμοποίησαν για να εκτελέσουν τον Καλογερόπουλο, ακολούθησαν ανατολική πορεία με την μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού φτάνοντας μέχρι το Ζύγι μεταξύ των ωρών 8 και 4 με 8 και 52 το πρωί. Άγνωστο για το που κατέληξαν, αν τους περίμενε κάποιος και τι απέγινε η μοτοσικλέτα που χρησιμοποίησαν.